Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην σημερινή μας εκπομπή. Μια εκπομπή που θα έλεγα ότι είναι ένα μοναχικό, ένα μυστηριακό, ένα υποβλητικό ταξίδι στο βασίλειο των λέξεων και της συγγραφής. Σήμερα έχουμε την τύχη πραγματικά και την μεγάλη ευκαιρία να συναντήσουμε δύο διαπρεπείς ανθρώπους των γραμμάτων. Από τη μία έναν δημοσιογράφο λογοτέχνη και από την άλλη έναν καθηγητή πανεπιστημίου, ο οποίος είναι αυτός που έχει υπογράψει το τελευταίο μνημειώδες έργο, το χρηστικό λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών. Στο πρώτο μέρος λοιπόν ο γνωστός και τόσο αγαπητός σε όλους μας Μένιος Σακελλαρόπουλος και στο δεύτερο μέρος ο καθηγητής κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης. Στο πρώτο μέρος λοιπόν θα σας καλέσω ή θα σας προσκαλέσω αν θέλετε να κάνουμε ένα ταξίδι στο φιδωτό μονοπάτι της ανάγνωσης, της λογοτεχνίας, μέσα από τα φιδωτά αυτά μονοπάτια που μας οδηγούν στο ανηφορικό αλλά πολλές φορές δύσβατο, αλλά σε πάντα ένα μοναδικό ιδυλιακό τοπίο που λέγεται ανάγνωση, που λέγεται συγγραφή, που λέγεται λογοτεχνία. Και σήμερα έχουμε την ευκαιρία να είμαστε με έναν άνθρωπο που οι λέξεις, οι φράσεις, οι συλλαβές του βουτούν μέσα στο νέκταρ του λογοτεχνικού του Ίστρου, παρουσιάζοντας πραγματικά δημιουργήματα τα οποία τα απολαμβάνουμε ως λογοτεχνικά πονήματα, ως εξερευνήσεις, ως αποκαλύψεις, ως εξομολογήσεις πολλές φορές. Αυτό που παρουσίασε τελευταία, που ήδη αχόρταγα το ζητούν και το αναγνωρίζουν οι φίλοι θειασότες της πένας του, είναι το 18ο κατά σειρά βιβλίο του. Έχουν προηγηθεί 17, όλα επιτυχημένα, όλα ξεχωριστά, όλα ιδιαίτερα, τα οποία έχουν συνδεθεί, αν θέλετε, με την μοναδική πένα του Μένιου Σακελλαρόπουλου, που αν για τους περισσότερους, φαντάζομαι έτσι είναι λόγω της δύναμης της μικρής οθόνης, είναι ένας από τους πλέον αγαπημένους και ξεχωριστούς αθλητικογράφους και παρουσιαστές και βέβαια σπορκάτσερ των αθλητικών αγώνων, καταλαβαίνουν όλοι ότι έχει αναγάγει αυτή την τέχνη σε πραγματικά μια λογοτεχνική αναγωγή, σε μια λογοτεχνική πραγματικά επικοινωνία και όσμωση με τον κόσμο. Γιατί κάθε περιγραφή αγώνα από τον Μένιο Σακελλαρόπουλο ουσιαστικά ξεφεύγει από τα ιωθώτα, από τα τετριμένα, από τις αγγυλώσεις και από τις διαχωριστικές γραμμές. Ο Μένιος Σακελλαρόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πάει πιο μπροστά, αν θέλετε, την περιγραφή ενός αγώνα, βάζοντας, μπολιάζοντας τους τηλεθεατές με πλήστα όσα λογοτεχνικά σχήματα, αναγωγές και νομίζω με κάνοντας απολαυστικό έναν αγώνα πέρα και έξω από τις όποιες περιγραφές που έχουμε συνηθίσει για τα γκολ, τα offside και όλα τα υπόλοιπα. Σήμερα λοιπόν, για να χρησιμοποιήσω ποδοσφαιρικούς όρους, πάμε να βάλουμε γκολ. Γκολ με έναν άνθρωπο που κυνηγάει την ευκαιρία και καταφέρνει πραγματικά να επιτυγχάνει τέρματα εκεί που ο κανένας δεν το περιμένει. Με την έννοια ότι πάντα κάθε βιβλίο του είναι μια ξεχωριστή έκπληξη. Μένιος Σακελλαρόπουλος εδώ μαζί μας στο Super B. Τον καλωσορίζουμε πολύ μεγάλη χαρά εδώ στους τηλεοπτικούς διάβλους της εκπομπής μας για να μας μιλήσει για ένα πραγματικά εκπληκτικό τελευταίο του πόνημα. Μένιο, καλώς όρισες. Καλησπέρα, Παναγιώτη, καλησπέρα. Είπες τόσα πολλά που ο κόσμος θα αλλάξει το κουμπάκι, θα αλλάξει κανάλι. Όχι, η αλήθεια είναι έτσι κι αλλιώς και μην τα εκλάβεις ως φιλοφρόνηση. Μιλάμε λοιπόν για το 18ο κατά σειρά βιβλίο, στο οποίο πραγματικά θέλω να μου επιτρέψεις να πω, χωρίς ίχνος έτσι φιλοφρόνησης, ότι πραγματικά είναι ένα μνημειώδες έργο. Ένα έργο που πραγματικά έρχεται μέσα από τη ζωή, αναδεικνύει ένα σενάριο της ζωής, το οποίο ξεπερνάει σε κάθε περίπτωση, θα έλεγα, ακόμα και τον πιο εφάνταστο συγγραφέα σεναριογράφο του Χόλιγουντ. Διότι μιλάμε για το «Κορίτσι της Στάχτης», ένα βιβλίο που περιγράφει πραγματικά γεγονότα μιας κοπέλας 5,5 ετών που έζησε, ήταν αυτόπτης μάρτυρας της φρίκης του ολοκαυτώματος των Καλαβρίτων τη 13η Δεκεμβρίου του 1943 και μέσα από αυτό το βιβλίο με λογοτεχνικό τρόπο, χωρίς να αλλάξεις όμως τα γεγονότα και χωρίς να παρεκκλίνεις από την ιστορία, παρουσιάζεις την πορεία προς το θρίαμβο αυτής της μικρούλας η οποία μετανάστευσε από την Ελλάδα, πήγε στην Αυστραλία, γύρισε θριαμβεύτρια στην Ελλάδα και εσύ τη συνάντησες και εξιστορείς αυτά τα γεγονότα με έναν τρόπο πραγματικά καθηλωτικό. Παναγιώτη μου, η Πάτρα είναι ένα στίγμα στη ζωή μου που με κυνηγάει και έχω την εντύπωση ότι εάν υπήρχε και ένα τρίτο παιδί, εκεί θα κατέληγε, στην Πάτρα. Ενώ ότι τα δύο παιδιά μου είναι και τα δύο φοιτητές στην Πάτρα, ο Γιώργος ο μεγάλος στο μαθηματικό και η Κορίνα στη φιλοσοφική. Πηγαίνοντας λοιπόν να παρουσιάσω ένα από τα προηγούμενα βιβλία μου, το «Πικρό γάλα», μία κυρία από το ακροατήριο θέλησε να μου εκμυστηρευτεί
μια διανόητη ιστορία, την ιστορία της μικρής Παρασκευούλας που ήταν παρούσα στο ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων. Εκεί κατάλαβα ότι έχω στα χέρια μου ένα θησαυρό. Έχω ένα χρυσό κουτί με λίρες. Οπότε το μόνο που είχα να κάνω ήταν να πείσω την μικρή Παρασκευούλα να δώσει δημόσια πια αυτά τα μαθήματα ζωής που παραδίδει 80 χρόνια. Ήταν η μικρούλα έγκλειστη στο Δημοτικό Σχολείο των Καλαβρίτων τη 13η Δεκεμβρίου του 1943 και έζησε όλο αυτό το ανίποτο δράμα που έφτασε από τη μια άκρη ως την άλλη της γης. Διότι πρόκειται για μια αδιανόητη θηριωδία, ίσως ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Παρασκευούλα λοιπόν έζησε το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων, το σμπαράλιασμα της πόλης και το κάψιμό της απ' άκρο εις άκρο, πέτρα επί πέτρα δεν έμεινε όπως λέμε. Έζησε την δολοφονία του πατέρα της, συγγενών της, είδε με τα μάτια της τα ποτάμια του αίματος να τρέχουν στους δρόμους των Καλαβρίτων, άκουσε αυτά τα αδιανόητα πολυβόρα των Γερμανών να κροταλίζουν και να θερίζουν ψυχές αγοριών από 12 χρονών και πάνω. Και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, έχει ακόμα στη μύτη της τη μυρωδιά του αίματος, τη μυρωδιά του θανάτου, μέρες του καλοκαιριού, του χειμώνα, του φθινοπόρου, που αυτή η μυρωδιά είναι στη μύτη της και φυσικά η ήχη στα αυτιά της. Έχοντας λοιπόν στα χέρια μου αυτό το θησαυρό από την Παρασκευούλα, το μόνο που είχα να κάνω ήταν να σκύψω με σεβασμό πάνω σε αυτή την ανίποτη τραγωδία των Καλαβρίτων και της πατρίδας μας και να την αποδώσω όσο πιο απλά και κατανοητά μπορούσα. Είπαμε, Μένιο, στην αρχή και τόνισα ότι πρόκειται μια πραγματικά αληθινή πέρας πέρα ιστορία, αλλά θέλω να εστιάσω ακόμα και στο εξώφυλλο, που και αυτό είναι μια αποτύπωση της έλευσης της μικρής Παρασκευούλας όταν προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο της Αυστραλίας. Είναι μια αποτύπωση εκείνης της μοναδικής στιγμής, έτσι δεν είναι? Θέλω να κάνω μια ελάχιστη περίληψη για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Η Παρασκευούλα μετά το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων βρέθηκε υιοθετημένη από ελληνική οικογένεια της Ακράτας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Όταν έγινε η πρόταση από τον Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Αιγιαλίας στις μητέρες που είχαν απομείνει στα Καλάβρητα να δώσουν κάποια από τα κορίτσια τους για υιοθεσία σε ελληνικές οικογένειες, όλες οι μανάδες, οι μαρτυρικές μανάδες των Καλαβρίτων αρνήθηκαν, διότι είχαν χάσει άντρες, πατεράδες, αγόρια τους. Αρνήθηκαν λοιπόν όλες. Η Παρασκευούλα σηκώσε το χέρι και είπε: «Εγώ θα πάω στην Αυστραλία». Διότι είχε ένα όραμα στο κεφάλι της, δεν μπορεί ακόμα να το εξηγήσει σχεδόν 80 χρόνια μετά. Την ημέρα λοιπόν που φτάνει στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ, την περιμένουν περίπου 1.000 Έλληνες με σημαίακια να την υποδεχτούν. Ήταν το πρώτο ορφανό από το ολοκαύτωμα των Καλαβρίτων. Η οικογένεια που την υιοθέτησε έχει στείλει στα Καλαβρίτα ρούχα, παπούτσια, τη βαλιτσούλα, αλλαξιές κλπ. Και το ελληνικό διαβατήριο. Αυτά φοράει στο αεροδρόμιο του Σίδνεϊ η Παρασκευούλα. Στέκεται προσοχή σχεδόν, διότι φοβάται ότι αν κλάψει μπορεί να τη στείλουν οι καινούργιοι της γονείς πίσω στην Ελλάδα. Ότι τι να κάνουμε ένα παιδί που κλαίει. Έχει αυτό το φόβο μέσα της και γι' αυτό σφίγγεται πολύ και λέει στον εαυτό της: «Δεν θα κλάψεις, δεν θα κλάψεις». Αυτό το κλικ Αυστραλού φωτορεπόρτερ, Ελληνοαυστραλού για να ακριβολογούμε, δημοσιεύτηκε ως εξώφυλλο στους Sydney Times και είναι η φωτογραφία του βιβλίου, η αυθεντική φωτογραφία του βιβλίου από το 1945 και έχει συγκλονιστική δύναμη. Βλέπεις το παιδάκι με τα ξένα ρούχα, φοβισμένο βεβαίως αλλά πολύ συγκρατημένο για να μην κλάψει, όπως είπαμε, και πίσω ακριβώς είναι η Ντακότα Αέρας, η οποία τη μετέφερε από την Αθήνα στο Σίδνεϊ. Ταξίδευαν 7 μερόνυχτα για να φτάσουν από την Αθήνα στην Αυστραλία το καιρό εκείνο. Κατέβαιναν στο Ιράν, στο Ιράκ,
ανεφοδιασμό και διάφορα άλλα πράγματα. Έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η φωτογραφία, όπως και ολόκληρη η ιστορία της Παρασκευούλας. Και να πούμε ότι αυτή η φωτογραφία αναρτήθηκε σε όλους τους κινηματογράφους των μεγάλων πόλεων της Αυστραλίας, σε κοινόχρηστους χώρους. Δηλαδή έγινε ένα πρόσωπο δημόσιο μέσα σε λίγες στιγμές, σε λίγες μέρες, η μικρή Παρασκευούλα. Ήταν σημείο αναφοράς κατά του φασισμού. Πολύ σωστά, Παναγιώτη, διότι η ιστορία των Καλαβρίτων είχε φτάσει ήδη προφανώς και στην Αγγλία, στην Οκεανία, στην Αφρική, όπου γη σε βάση περιπτώσει ήταν μια κτηνοδία των Ναζί των Γερμανών, η οποία συγκλώνησε τον κόσμο και συγκίνησε τον κόσμο. Η Παρασκευούλα λοιπόν ήταν το πρώτο ορφανό από το ολοκαύτωμα που πατάει στα Καλάβρετα. Έτσι λοιπόν είχε τεράστιο ενδιαφέρον που πατάει στο Σίδνεϊ, με συγχωρείτε. Είχε τεράστιο ενδιαφέρον η άφηξή της εκεί στην Αυστραλία και γι' αυτό αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία των Sydney Times μπήκε σε όλους τους κινηματογράφους αλλά και σε αφίσες στους δρόμους. Όταν η Παρασκευούλα συνήλθε από το πρώτο σοκ της μετάβασής της από τα Καλάβρετα, τα καμένα Καλάβρετα στο Σίδνεϊ και βγήκε με τους τεκτούς γονείς στους δρόμους, έβλεπε τη φωτογραφία της παντού και απορούσε ότι πώς είναι δυνατόν, γιατί είμαι εγώ είμαι και γιατί είμαι εδώ, γιατί είμαι φωτογραφίες. Και έπρεπε να της εξηγήσει ο ιερός πατέρας, ο νέος πατέρας πια, ότι είναι σύμβολο κατά του φασισμού. Και έτσι λοιπόν διαδόθηκε παντού αυτή η φωτογραφία της. Την έχει σε περίοπτη θέση βεβαίως η Vivian πλέον, διότι στην Αυστραλία η Παρασκευούλα έγινε Vivian γιατί δεν μπορούσαν να την προφέρουν οι συμμαθητές της κλπ. Αυτή η φωτογραφία του εξωφύλου είναι σε περίοπτη θέση στο σπίτι και στην Πάτρα και στα Καλάβρητα. Είναι αλήθεια, Μένιο, ότι κατά τη διάρκεια της συγγραφής σταματούσες το γράψιμο και έκλαιγες? Είναι αλήθεια, διότι όπως είπες νωρίτερα στον πρόλογο, Παναγιώτη, αυτές οι αληθινές ιστορίες, οι απολύτως αληθινές, έχουν ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Έχεις στα αυτιά σου τον ήχο του ανθρώπου με τον οποίο συνομίλησες, του ήρωά σου. Όταν λοιπόν σου διηγείται ο ήρωας, η ηρωίδα εν προκειμένου, μια τέτοια συγκλονιστική ιστορία, πίσω από κάθε λέξη, πίσω από κάθε εικόνα, από κάθε περιγραφή, ακούς τη φωνή της. Όταν λοιπόν σε οποιοδήποτε κεφάλαιο, που έχει βέβαια πολύ έντονα χαρακτηριστικά, προσπαθούσα να το αποδώσω γραπτός, για παράδειγμα την ημέρα της ταφής του πατέρα, με τη ματωμένη κουβέρτα από τις σφαίρες που του είχαν τρυπεί στο σώμα του, τις σφαίρες των Γερμανών, από τη ματωμένη κουβέρτα πήγαν στο νεκροταφείο των Καλαβρίτων, σκάβοντας με τα χέρια τους για να θάψουν τον νεκρότα πατέρα και φυσικά όλους τους υπόλοιπους. Και έχει στα αυτιά σου αυτή την περιγραφή. Προφανώς υπάρχει ένας κόμπος στο λαιμό και λίγα λέω. Έγραφα και σταματούσα το γράψιμο από την ένταση. Έπρεπε να βγω στο μπαλκόνι να πάρω αέρα. Ήταν η φωνή της Παρασκευούλας, ήταν οι εικόνες, ήταν όλη αυτή η ανίποτη τραγωδία των Καλαβρίτων. Και μετά από αρκετά μεγάλη διαδρομή, δηλαδή 18 βιβλία όπως προανέφερες, και έχοντας χειριστεί ανάλογες δύσκολες περιπτώσεις, ήταν η πρώτη φορά που από τη σελίδα 1 ως τη σελίδα 400 τόσο έκλαιγα κατάπαυστα. Είναι μια ιστορία που με έχει χαράξει ακόμα, δηλαδή όταν ανοίγω κάποιες σελίδες του βιβλίου βλέπω, με πιάνει ψυχή μου, είναι τρομερή η ένταση. Νομίζω ότι είναι, το είπα και νωρίτερα, αλλά εμφατικά το επαναλαμβάνω, ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκατοντάδες μάλλον άντρες στημένοι απέναντι τα πολυβόλα στον περίφημο πια λόφο του Καπί. Πάντως, οι συγκυρίες, τα γεγονότα και οι συμπτώσεις της ίδιας της ζωής, όπως είπα και στον πρόλογο, ξεπέρασαν ακόμα και το πλέον εφάνταστο σεναριογράφο του Hollywood. Πραγματικά οι συμπτώσεις έπαιξαν μοναδικό ρόλο, σημαίνοντα ρόλο, στην διάρκεια της ζωής της ίδιας της Παρασκευής, της Vivian Στεφάνου. Θες να μας πεις κάποια από τα γεγονότα, τα αλλοπρόσελα που μόνο η ζωή τελικά μπορεί να τα υπογράψει? Νομίζω ότι αν τώρα που μιλάμε, αργότερα, την επόμενη μέρα, αν έφτανε η ιστορία της Vivian στα αυτιά του Spielberg, νομίζω ότι θα έπαιρνε το πολυτελές αεροπλάνο του, προφανώς ένα Learjet, και θα έρχονταν στην Πάτρα για να βρει τη Vivian, διότι
αυτές τις ιστορίες ψάχνουν οι τεράστιοι, οι παγκόσμιοι σκηνοθέτες. Η Βίβεν είναι ένα παιδάκι 5,5 χρονών, το οποίο ζει το ολοκαύτωμα. Οι Γερμανοί την πετάνε στον κρεμό, διότι ουρλιάζει από τον πανικό της, το φόβο, αυτή τη φρίκη που έχει κατακλείσει τα μάτια και την ψυχή της. Σώζεται όμως, διότι πέφτει σε κάποια σκήνα. Φεύγουν στη συνέχεια, φεύγει με τη μητέρα της και τα υπόλοιπα αδέρφια, ανεβαίνοντας σε ένα χωριό για να μπορέσουν να ξεφύγουν, διότι η μητέρα αρχοντούλα πίστευε ότι οι Γερμανοί θα σκοτώσουν και τα κορίτσια. Περπατούσαν λοιπόν 2,5 μέρες για να φτάσουν στο βουνό. Θέλω να υπενθυμίσω την ημερομηνία, 13 Δεκεμβρίου του 1943. Έχουμε ουσιαστικά μείον 10 βαθμούς, έχουμε παγερό κρύο που θα σκότωνε ανθρώπους, έχουμε δραματικές συνθήκες, καιρικές και συγκυριακές και τα πάντα. Ένα κορίτσι που φοράει ελάχιστα ρούχα, τα παπούτια της είναι φθαρμένα, πεινάει πάρα πολύ, όπως και τα υπόλοιπα. Ανεβαίνει λοιπόν σε ένα δέντρο, γιατί θεωρεί ότι οι καρποί που βλέπει μπορούν να τις κόψουν, να τις ανακόψουν κάπως την πείνα. Ξαναπέφτει στο κρεμό από το δέντρο, σώζεται. Έπρεπε να σωθεί, ήταν να σωθεί το κορίτσι αυτό. Είναι η μοναδική από ένα πλήθος ανθρώπων που σηκώνει το χέρι στον Μητροπολίτη Καλαβρίτων για να του πει ότι εκείνη θα πάει στην Αυστραλία. Τι λες, Παρασκευούλα μου, κάτσε στα αυγά σου. Πάει στην Αυστραλία. Θέλω να σκεφτούμε την εποχή 1945, όπου ουσιαστικά ξέρει, δεν έχει πάει σχολείο ελληνικό, δεν ξέρει λέξη αγγλικά, δεν ξέρει καν τι είναι η Αυστραλία, πού είναι η Αυστραλία, τι είναι η Αυστραλία. Πηγαίνοντας εκεί λοιπόν, με την τεράστια δύναμη ψυχής που έχει και έχοντας βιώσει αδιανόητα για την ηλικία της πράγματα, καταφέρνει να ενσωματωθεί στον ελληνικό κόσμο της Αυστραλίας, αλλά πέραν αυτού να συναγωνιστεί τους καλύτερους μαθητές της χώρας, να τελειώσει το κολέγιο, να μπει στο πανεπιστήμιο, να τελειώσει το πανεπιστήμιο και να ακολουθήσει υπέροχες σπουδές. Και εδώ έπαιξε ρόλο μία άλλη τεράστια συγκυρία, όπου και σε αυτό θα στεκόταν με την κάμερα του ο Σπίλμπεργκ, ότι δηλαδή όταν πια πεθαίνει η θετή της μητέρας στην Αυστραλία, ο θετός πατέρας της λέει ότι κορίτσι μου, οι ρίζες σου είναι στην Ελλάδα, είναι στα Καλάβρητα, δεν έχεις καμιά δουλειά πια εδώ, πρέπει να γυρίσεις πίσω. Η Παρασκευούλα δεν ήθελε, διότι υπάρχει αυτή η τεράστια πληγή μέσα της, υπάρχει αυτός ο τρόμος στα μάτια της, υπάρχει αυτή η οσμή που λέγαμε και νωρίτερα του θανάτου, το αίμα που έχει δει, δεν υπήρχε κανένας τρόπος να την πείσει κάποιος να γυρίσει στην Ελλάδα. Αλλά γύρισε επειδή επέμενε ο θετός πατέρας. Εκεί λοιπόν διορίστηκε στην πρεσβεία της Αυστραλίας στην Αθήνα, διότι ήταν οι γνώσεις της πολύ δυνατές. Και στην πρεσβεία της Αυστραλίας έμελε να γνωρίσει τον μετέπειτα σύζυγό της, τον Γιώργο Στεφάνου, όπου και εδώ υπάρχει μια αδιανόητη λεπτομέρεια. Με τον Γιώργο Στεφάνου, ο οποίος πήρε μια υποτροφή από τη Βασίλισσα Ελισάβετ της Αγγλίας για το κολέγιο το αυτοκρατορικό, ως πολιτικός μηχανικός. Προφανώς τον ακολούθησε η Βίβιαν Στεφάνου, σπουδάζοντας και εκείνη εκεί, διότι ήθελε να διευρύνει και άλλο τον κύκλο σπουδών της. Σπούδασε κοινωνιολογία στο Λονδίνο. Εκεί λοιπόν, αφού έχουν εγκατασταθεί, αφού έχει διοριστεί πια, διότι ήταν μια τεράστια προσωπικότητα στην ύπατη Αυστραλία του Λονδίνου, έρχεται ένα τηλεφώνημα στην από τον ΑΕΜ. Αρμοστία. Στην ύπατη Αρμοστία. Ναι, ναι, ναι. Στην ύπατη Αρμοστία, Παναγιώτη, με συγχωρείς αν έκανα λάθος. Ναι, ναι, ναι. Εκεί λοιπόν έρχεται ένα τηλεφώνημα από τον ΑΕΜΝΗ στον Κωνσταντίνο Καραμαλή προς τον Γιώργο Στεφάνου, ο οποίος του είπε ότι με το γνωστό του ύφος, όσοι θυμούνται τον ΑΕΜΝΗ στον Καραμαλή, αντιλαμβάνονται ότι θέλω να έρθεις στην Ελλάδα και να μου ιδρύσεις σχολή πολυτεχνείου στην Πάτρα. Θέλω να φτιάξω μια σχολή στην Πάτρα και είσαι εσύ αυτός που μπορεί να το κάνει. Όμως ο επίσης αείμνηστος Γιώργος Στεφάνου στην αρχή ήταν ουσιαστικά αδιάφορος, διότι
διαφορετική έννοια, την οποία την εξηγώ αμέσως, ότι έχει εδρεωθεί στο Πολυτεχνείο στο Λονδίνο όπου διδάσκει, έχει ξεκινήσει και η πορεία της Vivian στην Ύπατη Αρμοστία. Έχουν τακτοποιηθεί απολύτως και επαγγελματικά και, επαγγελματικά και κοινωνικά. Οπότε απλώς μεταφέρει στην σύζυγό του τη Vivian το τηλεφώνημα του Καραμαλή. Οπότε ακούει τη Vivian να του λέει «Κύριε Πρίτανη, πρέπει να ετοιμάσετε τη βαλίτσα, φεύγουμε τώρα για την Ελλάδα και την Πάτρα». Τα παρατάει όλα, μια λαμπρή καριέρα που ανοιγόταν ήδη μπροστά της, για να ακολουθήσει τον σύζυγό της, ο οποίος όντως ήταν ο ιδρυτής του Πολυτεχνείου της Πάτρας, και η αδιανόητη επίσης σύμπτωση, ο χορός των συμπτώσεων που λέγαμε νωρίτερα, πιάνουν ένα σπίτι στην παραλία και ακριβώς απέναντι από τον μπαλκόνι τους βλέπουν αγκυροβολημένο το πλοίο το οποίο τη μετέφερε από το Σίδνεϊ στην Ελλάδα το 1961. Καλά, αυτό είναι απίστευτο, έτσι. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι απίστευτο. Πραγματικά είναι ανίποτο. Και συνεχίζονται οι συμπτώσεις, διότι μετά φτιάχνει το σπίτι στα Καλάβλητα. Θέλω να μας πεις τι έγινε με το σπίτι στα Καλάβλητα και αυτό το συγκλονιστικό που μεταφέρει στο βιβλίο, με έναν τρόπο ότι άκουγε ουσιαστικά κάθε βράδυ τις κλαγκές των όπλων των Γερμανών μέσα στο μυαλό της, αναβίωναν εκείνες οι φρικιαστικές στιγμές σε σημείο που ουσιαστικά δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το τελευταίο που είναι η μεγάλη σφραγίδα στη διάρκεια της τριαμβευτική της ζωής. Από παιδούλα λοιπόν, όταν μετακόμισε πια από τα Καλάβρητα στην Αυστραλία, καθημερινά άκουγε τα πολυβόρια των Γερμανών στα αυτιά της. Είχε στη μύτη την μυρωδιά του θανάτου, την καμένη σάρκα. Και η θετή της μητέρα, η Γεωργία, κάποια στιγμή είπε στον σύζυγό της ότι κάτι συμβαίνει με το παιδί, διότι κάθε μέρα βρίσκω το μαξιλάρι του μου σκεμμένο. Το παιδί κλαίει κάθε βράδυ. Να το στείλουμε πίσω στην Ελλάδα. Μπορεί να του λείπει η μητέρα του, η αρχοντούλα. Να του λείπουν του παιδιού τα αδέρφια της. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να κλαίει και να υποφέρει έτσι. Η αρχοντούλα προσπαθούσε να επικοινωνήσει με το Σίδνεϊ για να ακούσει την Παρασκευούλα. Η Παρασκευούλα βρήκε τη δύναμη να πει στην αρχοντούλα ότι εμένα εδώ είναι η ζωή μου, και βεβαίως βρήκε τη δύναμη να εξηγήσει στους θετούς γονείς της ότι το κλάμα της δεν έχει να κάνει με στεναχώρια για τη διαμονή της στο Σίδνεϊ, έχει να κάνει με τους καθημερινούς εφιάλτες που την επισκέπτονταν στον ύπνο της. Ήταν τα γερμανικά κράνη, τα όπλα, οι γυαλισμένες μπότες, η μυρωδιά του θανάτου, όπως είπαμε, η οσμή του θανάτου από την καμένη σάρκα και του αίματος. Η οσμή του αίματος, όλα αυτά, Παναγιώτη, τα πολέμησε πολύ δυνατά μέσα στην ψυχή της για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Επαναλαμβάνω, αν κάνουμε εικόνα όλη αυτή την ιστορία, το παιδάκι των 5,5 χρονών να βλέπει όλα αυτά μπροστά του, να τα βιώνει καθημερινά, μιλάμε για μια κόλαση του δάντη, με εκατοντάδες έτσι νεκρούς, με σμπαραλιασμένα τα Καλάβρητα, αφού πέτρα επί πέτρα δεν έμεινε. Έτσι. Υπάρχουν ορισμένες ιστορικές φωτογραφίες του 43 με τα καμένα Καλάβρητα, όπου βλέπεις ξεδοντιασμένα τα κτίρια, κρέμονται μόνο κάποιες πέτρες σε κάποια πιο δυνατά, αλλά είναι ισοπεδωμένα. Εκεί στο ισοπεδωμένο σπίτι στα Καλάβρητα, ο αείμνηστος και ιερός Γιώργος Στεφάνου έφτιαξε στην Παρασκευούλα το νέο του σπίτι. Υπάρχει ακόμα εκεί, μένει η Vivian το μισό μέρος. Δηλαδή στον τόπο της Φρίκης, δηλαδή εκεί που ήταν το πατρικό της σπίτι. Σωστά. Στον ίδιο χώρο φτιάχτηκε και το νέο σπίτι της, στο οποίο διαμένει ακόμα και στο οποίο το πρώτο διάστημα, νομίζω, άκουγε πάλι τα ίδια, τις ίδιες σκηνές. Αναβίωναν πάλι εκείνες τις φρικιαστικές εικόνες στις 13 Δεκεμβρίου με τους Γερμανούς να σφαγιάζουν τους Έλληνες. Όλο αυτό πάλι αναβίωσε και το βλέπε κάθε βράδυ μπροστά της. Το άκουγε, το μύριζε, όπως εύγλωτα σημειώνεις. Κοίταξε, Παναγιώτη, έχω καθημερινή επικοινωνία με τη Vivian Στεφάνου, αλλά καθημερινή,
και πολλές φορές και περισσότερο από μία φορά την ημέρα. Και τώρα που είναι μία μεγάλη γυναίκα σε ηλικία, σε ψυχή, σε καρδιά, στα πάντα, προσπαθούμε να αποφύγουμε τη συζήτηση για τη 13η Δεκεμβρίου. Είναι σκληρό. Έχει χάσει τη μισή της ψυχή εκεί. Άσχετα αν απλάθηκε, την ανάπλασε μετά. Ακόμα και σήμερα λοιπόν, μετά από τόσα χρόνια από το ολοκαύτωμα, μου λέει ότι υπάρχουν μέρες που είναι ξανά τα πολυβόλα πίσω της, στο μυαλό της. Είναι ξανά οι εικόνες με τα ποτάμια αίματος, τα ριάκια μπροστά στα μάτια της, στην πλατεία, στο νεκροταφείο, σε διάφορα σημεία της πόλης. Δεν σβήνονται αυτά, δεν ξεχνιόνται αυτά ποτέ. Μπορεί να κέρδισε τη ζωή της, να θριάμβευσε στη ζωή της, γιατί έκανε αδιανόητα πράγματα, αλλά δεν υπάρχει μια κουρτίνα να την κατεβάσουμε για να κλείσουμε αυτή την τραγωδία, να την αφήσουμε πίσω μας. Έτσι. Κατεβάζω εγώ μια κουρτίνα και κλείνω τη βιβλιοθήκη μου πίσω. Εύκολο, ωραία. Οι μνήμες πώς κρύβονται, δεν κρύβονται. Έτσι. Πάντως, Μένιο, πέρα από την δυστοπία που ξεδιπλώνεται μέσα από το βιβλίο, τις περιγραφές εκείνων των γεγονότων, νομίζω ότι είναι σαφές, εύγλωτο, παραστατικό, θριαμβευτικό αν θέλεις, το μήνυμα που στέλνει αυτό το βιβλίο. Έτσι δεν είναι? Το μήνυμα λοιπόν είναι πολύ ισχυρό από τη Vivian και θα μπορούσε να γιατρέψει πληγές πολλών ανθρώπων. Λέει λοιπόν η Vivian, το ορφανό του ολοκαυτώματος που βίωσε αυτή την φρικτή ιστορία. Εφόσον έχουμε μισή ανάσα, εφόσον αναπνέουμε και είμαστε στα πόδια μας, μπορούμε να σηκωθούμε από τη λάσπη, να υπερπηδήσουμε τα εμπόδια, να συνεχίσουμε, διότι η ζωή είναι δώρο. Το μήνυμα προς την ανθρωπότητα της Vivian είναι αυτό, ότι η ζωή είναι δώρο και μπορεί ο άνθρωπος να υπερνικήσει κάθε κακό και κάθε δυσκολία. Και βεβαίως στέκομαι ευλαβικά μπροστά της και την ευχαριστώ που μπήκε στη ζωή μου. Και νομίζω, Μένιο, ότι με αυτό το ζωογόνο, το θριαμβευτικό μήνυμα, αυτό το μήνυμα που πραγματικά είναι η ίδια επεπτουσία της ζωής, είναι το καταλληλότερο σύνθημα εποδός για να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Το βιβλίο σου το απολαμβάνουμε. Όσοι δεν το έχουν προμηθευτεί μπορούν από το κοντινότερο βιβλιοπωλείο. Υπάρχει πλέον στις προθήκες και τα ράφια όλων των πολιτιστικών χώρων και βιβλιοπωλείων της χώρας. Θα έρθεις, φαντάζομαι, και στην Πάτρα για μια παρουσίαση του βιβλίου. Μου το ζήτησε η ίδια η Vivian. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία και διαζώσεις να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και την καλοσύνη και τον χρόνο σου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον Μένιο Σακελαρόπουλο. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφοντας θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και δημιουργό του μνημειώδους έργου του χρηστικού λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει με αφορμή, με έναυσμα, αν θέλετε, αυτό το λεξικό για την γλώσσα που πληγώνουμε, για την γλώσσα, την ελληνική γλώσσα που δεινοπαθεί στις μέρες μας, για την ελληνική γλώσσα που πρέπει να προφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού, ως Έλληνες και ως έθνος. Σε λίγο, πολλά περισσότερα για την ελληνική γλώσσα και το μέλλον της.